Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Ελληνίδα Σοκολατοποιό, η οποία έχει κατακτήσει τις Βρυξέλλες και εκεί οι ντόπιοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για αυτήν και για την ελληνική έμπνευση που ήρθε να τους εντυπωσιάσει. Την καλησπέρα μας η κυρία Μίνα Αποστολίδη. Πώς είστε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, πολλά. Χρόνια πολλά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Το κλίμα στις Βρυξέλλες, εκεί σε κεντρικό σημείο βρίσκεστε, πώς είναι αυτές τις μέρες? Να πω την αλήθεια, είναι αρκετά ήσυχα τα πράγματα. Για Χριστούγεννα. Πού οφείλεται αυτή η ησυχία? Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει μαζευτεί και περιμένει τελευταία στιγμή να κάνει τις αγορές του. Εμείς η αλήθεια είναι πως έχουμε κίνηση. Είναι όμως και το προϊόν τέτοιο, σοκολάτα. Σοκολάτα και Χριστούγεννα να πάνε πολύ μαζί. Και επίσης έχουμε πελάτες που φεύγουν, γιατί γυρνάνε στις χώρες τους. Έχουμε πολλούς και μη Βέλγους. Οπότε κάνουν τα ψώνια τους νωρίτερα. Ξέρετε κάτι, απορία, μας περιγράψατε ένα σκηνικό ησυχίας, δηλαδή μια κίνηση η οποία θα κορυφωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα όσο πλησιάζουμε στην παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αυτό ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια ή κάπως το γενικότερο κλίμα με την ενέργεια, με τις ανατιμήσεις έχουν επηρεάσει και τους Βέλγους? Είναι πιο έντονο φέτος. Είναι πιο έντονο φέτος. Βέβαια να πω ότι για μένα είναι η πρώτη χρονιά που βρίσκομαι κέντρο-κέντρο, διότι το πρώτο μου κατάστημα ήταν σε ένα προάστιο. Ναι. Οπότε είναι η πρώτη, τα πρώτα Χριστούγεννα εντελώς κέντρο. Και ακούω περισσότερο και βλέπω τι γίνεται έξω. Άλλες χρονιές είχε πιο πολύ κόσμο στους δρόμους. Μάλιστα, μας είπατε όμως γενικά ότι η αξία, διαχρονική αξία της σοκολάτας είναι δεδομένη, ειδικά αν η σοκολάτα προέρχεται από τα χέρια, εντός αγωγικών βέβαια, μιας Ελληνίδας και έχετε ξεχωρίσει σε μια περιοχή που πραγματικά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το προϊόν και τις παρασκευές της. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τους προτείνω όμως διαφορετικά πράγματα. Τους προτείνω κάτι πολύ γνωστό και οικείο δικό τους, τη σοκολάτα, σε εξαιρετική ποιότητα πρωτήλη όσον αφορά στη σοκολάτα και από εκεί και πέρα συνταγές επηρεασμένες, όπως έχουμε ξαναπεί, εμπνευσμένες από την Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Φέτος για τα Χριστούγεννα, να φανταστείτε στα χριστουγεννιάτικα δέντρα, αυτό είναι ένα μικρό τριδιάστατο δέντρο, μέσα έχω σίκα και αμύγδαλα και φουντούκια. Από έξω είναι καλυμμένο πάλι με σοκολάτες, με ξηρούς καρπούς και πορτοκάλι. Επίσης προτείνω ένα άλυμα που μπορούμε να το συνδυάσουμε με κατσική σιωτηρή, με ελαιόλαδο και ανθοαλατιού και μέλι. Αρχικά οι Βέλγοι ήταν κάπως καχύποπτοι με το εγχείρημα μιας Ελληνίδας η οποία βρέθηκε στην περιοχή τους. Να τους δείξει τι, να τους μάθει τι, έσπευσαν να δοκιμάζουν? Κοιτάξτε, στην αρχή η αλήθεια είναι όταν πρωτοήρθα, πριν αρχίσει ο κόσμος να δοκιμάζει και να με γνωρίσει. Ποια περίοδο? Όταν τους έλεγα, αυτό έγινε 2012-2013. Ξέρετε γιατί το αναφέρω, γιατί 2012-2013, ξέρετε η Ελλάδα γενικότερα ήταν στο στόχαστρο της οικονομικής κρίσης, των θεσμών, των Βρυξελών. Θυμάστε την περίοδο τη δύσκολη? Το έζησα. Κάποιες στιγμές, αλήθεια, ήταν εκείνη την εποχή, 15, ήταν φορές που δίσταζα να πω ότι είμαι Ελληνίδα. Δηλαδή έβλεπα πόσο ο κόσμος σφιγγόταν. Έχει φτιάξει γενικά, πλέον όμως, αυτή η αντίδραση και αυτή η άποψη? Όσον αφορά τη σοκολάτα, στην αρχή καταλάβαινε ότι κάποιοι με θεωρούσαν εισαγωγικά τρελή. Ήξερα όμως ότι αυτό που προτείνω είναι διαφορετικό και ουσιαστικό. Επίσης, οι Βέλγοι και πολλοί άλλοι που ζουν εδώ πέρα αγαπάνε την Ελλάδα, πάρα πολύ ξέρουν την Ελλάδα. Ναι. Οπότε ήταν και ανοιχτή. Δεν είναι όλος ο κόσμος οι πελάτες μου. Έχω συγκεκριμένο κοινό, ανθρώπους που καταλαβαίνουν και την ποιότητα και το εγχείρημα και αρέσει. Δόξα τω Θεώ.
Πρώτες ύλες προερχόμενες και από Ελλάδα. Ναι, ναι. Αμύγδαλα από το Αφρίνιο Καβάλα, συστή και γίνει. Ναι, ναι. Κάπου σας χάσαμε, θα το βρούμε όμως. Ακριβώς αν σας ακούσουμε... Ακριβώς. Θα το βρούμε όμως, αν μπορούμε να μιλήσουμε. Η αλήθεια είναι, μας δείχνει κάποιες από τις δημιουργίες της. Εγώ στέκομαι στο γεγονός βέβαια ότι από τη μία το εγχείρημα έχει στεφθεί με επιτυχία, από την άλλη όμως μια Ελληνίδα σε μια περίοδο έτσι μνημονίων, κρίσης, δύσκολη περίοδο, έφτασε σε αυτό το σημείο να νικήσει τις προκαταλήψεις των Βέλγων εκείνη την περίοδο με φόντο και την οικονομική κρίση και να τα καταφέρει. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Ακριβώς, κύριε Αποστολή, θα το βρούμε. Μας έδειξε κάποιες δημιουργίες και βέβαια εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πρώτες ύλες προερχόμενες από την Ελλάδα. Αυτό έκανε και αυτό την οδήγησε και να ξεχωρίσει και να φτάσει σε αυτό το σημείο, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία αυτή τη στιγμή. Κυρία Αποστολή, με ακούτε τώρα, το χάσαμε λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, σας ακούω. Μας δείξατε κάτι, να το ξαναδείξουμε πάλι, να καταλάβουμε λίγο, να ακούσουμε τι είπατε. Ωραία. Λοιπόν, σας έλεγα ότι. Ναι. Είναι κάποια προϊόντα τα οποία τα χρησιμοποιώ στις σοκολάτες μου και τα οποία τα προτείνω. Ναι. Και εδώ, στο κεντρικό μαγαζί, για να τα δοκιμάσει και να τα αγοράσει ο κόσμος, όπως παραδείγματος χάρη τα σίκα, ναι, από την Κίνη, αντίστοιχα τα αμύγδαλα, φιστί και γίνη. Είναι εξαιρετική προσπάθεια. Εξαιρετική προσπάθεια. Πραγματικά είμαστε εντυπωσιασμένοι. Αυτό το οποίο έχουμε να πούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Με το καλό βέβαια να ξανασυνδεθούμε. Δεν ξέρετε πόσα μηνύματα, επειδή με την κυρία Αποστολίδη, η αλήθεια είναι, τα είχαμε ξαναπήξει στο παρελθόν, πόσα μηνύματα έχουμε λάβει από τηλεθεατές οι οποίοι μας ρωτούσαν σε ποιο σημείο είναι, καθώς ανέβαιναν συχνά στις Βρυξέλλες, ταξίδευαν συχνά στις Βρυξέλλες και ήθελαν να έρθουν σε επαφή με αυτή την Ελληνίδα πραγματικά. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλησπέρα από Κρήτη και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.